του Φώτη του Τακιανού. Έχουμε σήμερα στη σημερινή αναμέτρηση τις δύο ομάδες που κάνουν τα περισσότερα λάθη στο πρωτάθλημα. Για ένα σημαντικό στοιχείο, Απόλλων προηγείται με 15,3. Ακολουθεί ο Κεραυνός με 14,4. Εδώ το πρώτο τζάμπολ, ο Κεραυνός έχει την πρώτη επίθεση. Εδώ ο Wesley Channel. Ο Kenny Barker. Ο Channel σουτάρ για 3, αστοχή, το rebound από τον Okuniemi. Εδώ το πρόσφατο απόκτημα του Απόλλωνα, ο Robert Lewis. Αν δεν κάνει το λάθος, το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος. Ο Κουνιέμι γυρίζει, αστοχή. Ο Λιούις έπαιξε το παιχνίδι του κυπέλλου απέναντι στον Κεραυνό. Αλλά το, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν έχει παίξει το λάθος. Θα το δω σε λίγο, θα το επιβεβαίωσω. Ο Απόλλωνας πάντως δεν κατόρθωσε να βγάλει σωστή επίδεση. Έκανε το πρώτο λάθος στην αναμέτρηση. Κουνιέβη τρακάρει με το καλάθι. Κεραυνός μπροστά με τον Μπάρκερ. Τη γωνία ο Βίλι σουτάρει, αστοχή. Σαμπαρίδης πρόκει πάλι προς τα έξω, την προλαβαίνει ο Τσάνελς. Τσάνελς πάει προς το καλάθι με το ταμπλό, άστοχο έτσι και πάλι. Εδώ και σχεδόν 1,5 λεπτό, άστοχες οι δύο ομάδες, το 0-0. Παναφορά του Κουνιέμι από το φάουλ που κέρδισε μετά το rebound. Ο Λιούις κατεβάζει Σάιμον Μικαήλ κοντά του, ο Χάρπερ δίνει ένα screen. Λιούις σουτάρει για 2 και ψωκεί 2-0. 0-2. Αποτιμάται. Όχι, αποτιμάται, αυτό είναι το σωστό. Ο φιλοξενούμενος ο Απόλλωνας μπαίνει μπροστά στο σκορ. Μπάρκερ θα σουτάρει για 2, δεν θα ισοφαρίσει. Ο Κουνιέμι ακόμα ένα rebound, ο Λιούις του φεύγει η κατοχή προς στιγμή. Θα περάσει τον Χάρπερ, προσπαθεί να τρυπώσει, τον σταματάει ο Βίλις. Σούτ από τον Θεοχαρίδη για 3, άστοχο. Ξανά ο Λιούις αργά-αργά. Ο Νέιλ Ποστάρι τον Τσάνις, υπάρχει μισμάτς εκεί, φτάνει με το καλάθι. 0-4. Το εκμεταλλεύτηκε το μισμάτς ο Κάμερον Νέιλορ. Απαιτήχει το πρώτο καλάθι. Λάθος από τον Μπάρκερ. Για 3 ο Νέιλορ, άστοχα, επιθετικό ριμπάντο από τον Κουνιέμι, όμως έχασε την μπάλα, αυτή κατέληξε έξω στον Νέιλορ. Και τώρα ο Λιούις, ο οποίος όντως δεν έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα με την Φανέλα του Απόλλωνα. Ο Νέιλορ φτάνει μέχρι το lay-up, προλάβε, όχι, δεν έχει μετράει το καλάθι, μπάλα του μείνε στα χέρια. Παναφορά θα γίνει τώρα τον Τσάντελ στα αφήνωση με Αμπουκάρ. Μέχρι το lay up τον σταματάει τον Σάιμον Μικαήλ ο Χάρπερ. Ο Νέλος στον εφιασμό θα πάρει το φάουλ από τον Βίλις. Θα έχει 2 βολές. Δύο βολές λοιπόν για τον Κάμερον Νέιλορ, ο οποίος σουτάρει με 68% από την γραμμή. Στο πρωτάθλημα ο Νέιλορ ευστοχή στην πρώτη, κάνει το 0-5. Νέιλορ, ο οποίος είναι γεννημένος στην Φλόριδα, στο Jacksonville. Έπαιξε στο NCAA στο Texas State. Έβαλε και τις δύο βολές τώρα.
Στην συνέχεια πήγε στην Αυστρία, στην Raiffeisen Kranz. Και μία χρονιά αργότερα στην Ρουμανία, την Πατιπισοάρα, για να έρθει στην Κύπρο το καλοκαίρι, με λογαριασμό του Απόλλωνα. 0-6. Με την ομάδα του Κεραυνού να μην έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα. Εδώ βήματα από τον Willis. Ακόμα ένα λάθος για τον Κεραυνό που έχει φτάσει τα 3 αρκετά γρήγορα στο παιχνίδι. Ο Κουνιέμι φτάνει στο καλάδι, το σταματάει ο Willis. Πρέπει να είναι το δεύτερο μπλοκ. Εδώ βλέπετε ξανά τον Willis, σηκώνεται και σταματάει τον Κουνιέμι. Επαναφορά από τον Lewis. Πάσα έξω στον Παντούρη. Παντούρης προσπαθεί να μπει προς το καλάθι, θα χάσει από την πίεση των παιχτών του Κεραυνού. Ο Θεοχαρίδης έδωσε στον Τσάνελς. Σάιμον Μιχάλη πάει προς τα μέσα. Ο Willis, καλάθι και φάουλ από τον Τάρελ Willis. Το πρώτο καλάθι του Κεραυνού θα έρθει από τον ήρωα του τελικού. Βλέπετε ξανά την φάση. Η assist του Σάιμον του Μιχαήλ. Το καλάθι και φάουλ από τον Ντάραλ Willis, που θα έχει μια συμπληρωματική βολή. Ο Willis, ο οποίος σουτάρει με 78% στο πρωτάθλημα, ευστοχή και στη βολή. 3-6 με τους πρώτους 3 πόντους για τον Κεραυνό από τον ήρωα του τελικού. Lewis δεν έχει πανεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος του είναι πιο δημιουργικός παρά εκτελεστικός. Ο Κουνιέμι πήρε το φάουλ. Ας δούμε από ποιον. Αν θα είναι ο Σάιμον ο Μιχαήλ. Ίσως ο Σάιμον έχει πιωθεί. Όμως ο Μιχαήλ ο Μιχαήλ, όχι, τελικά στο Willis είναι και είναι δεύτερο. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την ομάδα του Στέφανου του Λιβαδιώτη. Δεν έχει άλλον center. Τελικά στο Πάρκερ το φάουλ και αυτό είναι το δεύτερο. Γι' αυτό τώρα απέσυρε ο Χρυσόφωνος ο Λιβαδιώτης. Πέρασε στην θέση του τον Τζόσουα Χάγκιν. Δεν έχει κάνει φάουλ ακόμα ο Willis, μας πέδεψε ο πίνακας που δεν έχει τα νούμερα πάνω. Καλάθι και 3-8. Η ομάδα του Απόλλωνα κρατάει αυτή τη μικρή διαφορά των 5 πόντων στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Willis σουτάρει για 2 μέσα. 5-8. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο Ντάρκ Willis. Άρχισε λίγο να πάρει μπρος, αλλά πήρε. Έχει και τους 5 πόντους του Κεραυνού. Φάουλ θα κερδίσει ο Lewis από τον Huggins. Εδώ βλέπετε ξανά το καλάθι του Willis. Ο Κουνιέμι έμεινε πιο πίσω για να το μακάρι. Ο Willis σηκώθηκε και ευστόχησε. Θεοχαρίδης πάει στον πάγκο. Και από ό,τι φορά σήμερα ο Νίκος Οστυλιανού. Lewis ποστάρει. Θα του χτυπήσει την μπάλα ο Huggins, κατοχή για τον Απόλλωνα. Με 9 δευτερόλεπτα στη διάθεση της ομάδας Λεμεσού. Θα γίνει τώρα η επαναφορά. Παντούρη στον Νέιλορ. Τον ποστάρι τον Τσάντερς, κακό τελείωμα του, επιθετικό rebound από τον Νέιλορ, έβαλε το κέρδο εκεί ο Σάιμον ο Μιχαήλ και του απέσπασε την μπάλα. Εδώ ο Μιχαήλ. Πάσα στον Στυλιανού στην αδύναμη πλευρά. Αυτός θα κάνει το drive με το ταπλό. Θα κάνει το 7-8. Διαφορά στον πόντο. Το Κεραυνό να έχει βελτιωθεί επιθετικά μετά από το πρώτο, από τα πρώτα 4-4,5 λεπτά. Προτεργάτη τον Willis και τώρα τον Νίκο τον Στυλιανού. Μειώσε στον πόντο. Παντούρης δεν απαντάει. Το rebound από τον Willis. Αυτό το rebound ο Willis έφτασε στα 4. 5 πόντι, 4 rebound. Μάνι. Huggins για 2 είναι.
αλλά έτσι κι αλλιώς θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Κεραυνού με 9-8 για πρώτη φορά το σημερινό παιχνίδι. Ο Κάρπερ, Γιούις, τα κοψίματα, Μαντούρης βγαίνει από ένα σκιν του Μπνιέμι, θα σουτάρει για δύο άστοχα, το rebound από τον Νίκο του Στυλιανού. Ο Κάκινς κατεβάζει, δίνει γρήγορα στο Τσάντελ. Αυτός πασάρει στο ζωγραφιστό, στο Willis που κρατάει πολύ ωραία ο Ντάραλο Willis. Θα κάνει το 11-8 και θα αναγκάσει το Φώτη Ταγιανό να πάρει αμέσως time out με τον, βλέποντας τον Willis να κάνει ό,τι θέλει για ακόμα ένα παιχνίδι. 9 πόντους και 7 από τον Ντάραλ Γουίλις. Θα δούμε σε λίγο αν έχει 7 ή 9, νομίζω 9 έχει. Εξαιρετική δουλειά και εδώ ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης από την άλλη πλευρά, προπονητής του Κεραυνού, ο οποίος δικαιώθηκε με το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα του την περασμένη Κυριακή στον Κίτιο. Ο τρίτος τίτλος που παίρνει ο Ξέβορος Λιβαδιώτης στον Κίτιο ως αντίπαλος πάντα. Καλάθι στον ευθυνιασμό από τον Κάκης που θα κάνει το 13-8 και η ομάδα του Κεραυνού τρέχει ένα σερί 10-0. Το 3-8 μετατράπηκε στο 13-8. Τέιλορ, Λιούις, σουτάρει για 3. Αστοχή, το rebound από τον Χάκινς. Στα άλλα παιχνίδια, το ΑΕΚ Έλληνε Ντέρμπι 12-12. 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όπως και το Αποελέθρο 13-12. Σημαντικές αναμετρήσεις όλες σήμερα για την 20η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Παρακολουθείτε ζωντανά το παιχνίδι ανάμεσα στον Κεραυνό και τον Απόλλωνα από την CBF TV. Επαναφορά με τον Γρηγόρη τον Παντούρη. Ο Ρεντίκας, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο αλλαγή για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Το Παντούρης ήθελε να του δώσει χρόνο ξεκούρασης ο Φώτης Ταγιανός στον Λιθουανό για να το χρησιμοποιήσει περισσότερο στη συνέχεια και μέχρι το τέλος. Ελευθερίου για 3, άστοχα, rebound από τον Χάρπερ. Εδώ ο Λιθουανός. Ρεντίκας αλλάζει με τον Τέιλορ, θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. 13-11, 10 τελικά για 2 το σουτ. Πατούσε τη γραμμή ο Λιθουανός. Τσάντελς, πάσα στην γωνία εκεί που ο Χάγκινς εκτελεί για 3 και θα κάνει το 16-10. Ο Χάγκινς εκτελεστικό ρόλο σήμερα. Συνήθως τον βλέπουμε να μοιράζει πολλές assist, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Είχε 8 στο τελικό. Ωραία ο Νέιλορ, δεν μπορείς όμως να σκοράρει. Το rebound από τον Willis. Τσάντελς, την άλλη πλευρά, στη Λιανού για τρεις από τη γωνία. Αστοχή, το rebound από τον Νέιλορ. 9-9 τα rebound. Απόλυτη ισορροπία σε αυτό το κομμάτι για τις δύο ομάδες. Χάρπερ πάει προς το lay-up, αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Κεραυνού, θα κάνει το 16-12. 43 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ξανά το καλάθι του Χάρπερ. Τσάντελς, ο Willis γυρίζει να πάρει το φάουλ, θα έχει δύο βολές. Το φάουλ από τον Οκουνιέμι, το πρώτο είναι, δεν ανησυχεί ο Τζέβιον Οκουνιέμι. Ο Ντάραλ Γουίλις θα πάει στην γραμμή των βολών. Ο Ρούκι, σέντερ του Κεραυνού, αποφύτησε από το NCAA, από το Wichita State, 22 ετών, γεννημένος 21 Ιανουαρίου 1996. Άρα πρέπει να είναι 23 τώρα, έχει κλείσει τα 22. Θα βάλει και τις δύο βολές. 18-12.
25 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ρετίκα στον Παντούρη. Ο Χάρπερ στον Οκουγέμι. Γυρίζει σουτάρι με το ταμπλό 18-14. Το πρώτο καλάθι του Τζέβιον Οκουγέμι. Στην πρώτη προσπάθεια να αφήνουμε φάουλ τον Βίλις. Οι παίκτες του Απόλλωνα δεν το κατάφερε ο Οκουγέμι. Πέτυχε όμως το καλάθι. 3 δευτερόλεπτα και 46 δέκατα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Παντούρης πάει στον πάγκο, ο Αρτέμις τον Μπάζο θα περάσει το παιχνίδι, υπάρχει όμως time out διάμεσα 18-14 και αυτός προηγείται με 4 πόντους του Απόλλωνα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο Κίτιον, 19-18 η ΑΕΚ προς τις οδηγίες στο Πορτολιβαδιώτη. Ο Βίλις θα κάνει μια τρίπλα, θα σουτάρει. Ζήτησε φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. 18-14 με την ομάδα του Κεραυνού. Να μην ξεκινάει καλά. Χάρπερ έχετε για στην παραφορά, όχι τελικά. Από την γωνία ο Νέιλος θα το κάνει. Έχει διακοπή. Ξαναγίνει η παραφορά. Ο Ρετίκας έχει την μπάλα. Βλέπουμε για πρώτη φορά στο παιχνίδι και τον Άρη τον Κορονίδη. Ο Μπουνιέμι ποστάρει τον Βίλις. Η πάσα του δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Ο Τσάνελ στον ευθυασμό, ο Κορονίδης στον Χάγκιν. Τσάνελ μπαίνει προς τα μέσα, αφήνει στο Βίλις, κάνει μια περιστροφή, θα βάλει έξω τον Κορονίδη. Κορονίδη στο Στυλιανού, αυτός βρίσκει ελεύθερο τον διάδρομο και θα φτάσει στο καλάθι 20-14 με το δεύτερο καλάθι του Νίκου του Στυλιανού. 4 πόντι από τον forward του Κεραυνού που κατά συνθήκη παίζει 4. Αυτό το καιρό που απουσιάζει και ο Κίνγκ και ο Αμπουκάρ. Χάρπερ για τρεις μέσα. Απάντηση με τρίποντο από τον Χάρπερ που θα κάνει το 20-17. Στυλιανού. Ο Τσάνελ. Σηκώνεται τελικά. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Θα πάρει ο ίδιος το θετικό rebound του. Φεύγει όμως η μπάλα από τα χέρια, θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Παραμένει το 20-17 και ο Απόλλωνας έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο την διαφορά ή και να ισοπαρίσει με κάποιο τρίποντο. Ο Ρέντικας αφήνει τον Χάρπερ. Λάθος από τον Οκουγέμι, πάσα του προς τον Χάρπερ, έκλεισε τον Στυλιανού. Χάγκινς θα παίξει με τον Βίλις, το σκλίστηκε, σηκώνεται, σκοράρει 22-17. Ο Βίλις που δείχνει ασταμάτητος, έφτασε τους 11 από τους πλέον. Εδώ ωραία ο Ρέντικας ξέφυγε, έφτασε στο lay-up 22-19 με το πρώτο καλάθι του Λιτουανού. Στυλιανού είχε παίξει μέσα, εκεί κλείστηκε, πετάει στους φίλους του Κεραυνού η μπάλα. Παραμένει το 22-19, 7-44 για το τέλος του ημιχρόνου. Νέο λάθος για την ομάδα του Κεραυνού που έφτασε τα 5. Όσα έχει και ο Απόλλωνας. Πατούρης. Χάρπερ σου για τρεις μέσα από τον Ρέντικας, ισοφαρίζει 22 όλα με δύο συνεχόμενα καλάθια του Ρέντικας, 5 πόντους, ένα τρίποντο. Ο Λιθουανός
παίρνει το μάτς στα ίσια. Κιλιανού στη γωνία. Κορονίδης παίρνει το σκριν. Παίζει με τον Στυλιανού τελικά που θα σουτάρει για τρεις και θα πατήσει. 25-22. Ο Νίκος τον Στυλιανού να φτάνει τους 7 πόντους. Προσπαθεί ο Χάκης να κλέψει από τον Ρέντικας. Ο Ρέντικας που έχει ένα ρόλο playmaker. Αστόκησε αλλά με follow ο Γκουνιέμι. Αστόκησε ο Παντούρης το follow του ο Γκουνιέμι. Η διαφορά στον πόντο 25-24. Στυλιανού από τη γωνία. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Λιμπάδα από τον Νέιλορ. Το παιχνίδι που αποκτά μια ωραία ομορφιά. Πάνω κάτω η μπάλα. Με γρήγορα τελειώματα. Φάουλ τώρα υπέρ του Απόλλωνα. Πάει ο Παντούρης το γίνεται επαναφορά. Βλέπετε κάτω μέρος στον τόνι σας. Ο Γκουνιέμι 25-24. Ο Απόλλωνας δίνει ευκαιρία να περάσει προς όσο σκορ. Εδώ ο Ρέντικας περνάει τον Σάββατο Μικαέλ. Περνάει την μπάλα στον Γκουνιέμι. Αυτό σηκώνει τα στοχή. Νέο φόλο από τον Νέιλορ. 25-26. Ο Απόλλωνας μπροστά. Μετά από αρκετή ώρα, εκείνο το 7-8 ήταν τελευταία φορά που ο Απόλλωνας ήταν μπροστά, κατόρθωσε να ξαναπάρει το προβάδισμα στα 4 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου. Έγινε και το λάθος, κλέψιμο από τον Ρέντικας. Νέιλορ σουτάρει, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Οκουνιέμι που θα σκοράρει. 25-28, ο Χριστόφορος Ολυμπιαδιώτης αναγκάζεται να πάρει time out. Βλέποντας την ομάδα του Απόλλωνα να υπερτερεί στα rebound σε αυτό το σημείο. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες μετά το time out. Εδώ πάνω στην Κεραυνού, στο Μαντιβαντιώτης. Και οι καλασφαλιστές πίσω. Το Άγιος Παπαδημητρίου θα λέει με τον προπόνητο του Κεραυνού. Και εδώ ο Φώτης Ταγιανός. Θα λέει κυρίως ο Νέιλορ σε αυτή τη φάση. Από το σημειότυπο. 25-28 λοιπόν ο Απόλλωνας είναι μπροστά με 3 πόντους. 5-40 για το τέλος του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου. Willis ποστάρει τον Οκουνιέμι, θα βάλει το καλάθι με αυτό το ωραίο γύρισμα. Ο Willis 27-28 στους 13 ο Ντάρελ Willis. Και 5 rebound. Νέιλορ ποστάρει τον Σάββατο Μιχαήλ. Θα βγάλει έξω για 3 ο Ρέντικας ποντό το σουτ. Την μπάλα ίσα που ακούμπησε στο σίδερο. Το rebound από τον Σάββατο Μιχαήλ. Πάει μέχρι το καλάθι ο Σάιμον. Θα φτάσει το layup. 29-28. Παλικαρίσιο καλάθι από τον Σάββατο Μιχαήλ. Βάζει μπροστά τον Κεραυνό. Ο Ρέντικας. Ο Νέιλορ πας απέναντι λάθος. Κλέβει ο Κορονίδης. Πέρασε, κέρδισε το φάουλ από τον Χάρπερ. Ο Άρης ο Κορονίδης. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Θα επιστρέψει στο παιχνίδι ο Λιούις. Θα αποσύρει τον Νέιλορ. Ο Πόλης Ιδαγιανός, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά τον Απόλλωνα φέτος. Αν υπήρχε βραβείο για προπονητή που διαχειρίζεται καλύτερα τον χαμηλό του, τον χαμηλό μπάτζετ, αυτό θα το έπαιρνε άνετα ο Πόλης Ιδαγιανός. Μπορεί βέβαια να υποτιμούμε και τους υπόλοιπους προπονητές. Αλλά τα αποτελέσματα που έχει φέρει φέτος ο coach του Απόλλωνα με την ομάδα να είναι μια ανάσα από την είσοδο στην τετράδα.
νομίζω ότι του αξίζει ο τίτλος αυτός. Ο Willis είναι στη γραμμή των γονών, ευσοχή στην πρώτη, 30-28. Ντάραλ Willis θα βάλει και την δεύτερη, 31-28. 6-0 σερί για την ομάδα του Κεραυνού. Βρέθηκε πίσω με 3 πόντους και τώρα είναι μπροστά με 3. Ο Κορονίδης πήγε στον πάγκο, ο Τσάνελης επέστρεψε στο παιχνίδι. Έχουμε μια πίεση στα 3 τέταρτα του γηπέδου που γυρίζει σε ζώνη για τον Κεραυνό. Ο Μαντούρης για 2, ευστοχή, 31-30. Πρώτο καλάθι του Γρηγόρη Παντούρη. Βίλιξε και μακαρίστηκε και καρφώνει. 33-30. Ωραία και ασίστ από το Σάιμον τον Μιχαήλ, που είδε εκεί τον Βίλις ξεχασμένο από την άμυνα του Απόλλωνα. Δεν ξεχνιέται ένας τέτοιος παίκτης, ένας παίκτης που σε ένα τελικό έχει βάλει 40 πόντους. Παντούρης παίρνει φάουλ από το Channels. Δεύτερο ομαδικό για τον Κεραυνό. Δεύτερο και για τον Channels. Lewis. Δεν βρίσκει επιλογή. Κρατάει μπάλα. Τώρα θα χάσει από τον Willis που θα κάνει και κλέψιμο, θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα πάρει φάουλ για 2 βολές. Ο Willis σε ακόμα μια φάση κάνει τα πάντα, έκανε το κλέψιμο, κατέβασε την μπάλα. Μια ομάδα μόνος του μπορεί να αποτελέσει ο Αμερικανός σέντερ. Θα βάλει και την βολή, αντιαθλητικό έχει πει το φάουλ. 34-30. Μέσα και η δεύτερη, 35-30. Η μπάλα στον Κεραυνό. Με τον Σάιμον τον Μιχαήλ να ετοιμάζεται για την επαναφορά. Εδώ ο Μιχαήλ. Μπάρκερ. Ένα ωραίο step back, μια ωραία κίνηση που έχει ο Μπάρκερ, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι εύστοχη. Ο Μπάρκερ, ο οποίος μάλιστα σουτάρει με ποσοστό 64% όπως το τρίποντο στο κοντάθυπα. Είχε 11-17 πριν από τη σημερινή το σούτ. Ο Κάρπερ όμως από την άλλη θα είναι ευστοχός. 35-33 και φορά στο καλάθι. Μπάρκε, τελευταία 3 λεπτά του πρώτου ημικρός. Τσάνελ βρίσκει τον διάδρομο, φτάνει στο lay-up. Επιθετικό φάουλ χρεώνεται ο Wesley Τσάνελ, ο οποίο θα είναι και το τρίτο του. Πρόλαβε και στήθηκε ο Λιούις. Εδώ ο παίκτης του Απόλλωνα, ο οποίος έξυπνα πρόλαβε και στήθηκε και κέρδισε το επιθετικό φάουλ. Εδώ ξανά παραφορά του Ρεντίκας και ο Λιούις κατεβάζει. Ο Λιούις δείχνει καλά στοιχεία. Θα βοηθήσει τον Απόλλωνα και στην προσπάθειά του να μπει στα play-off, αλλά τώρα τελικά μπει και στα play-off. Ο Χάρπερ παίρνει φάουλ. Θα δούμε τον Καφαρίδης και ο Σάιμον Μιχαήλ. Ο Σάιμον τελικά το χρειάζεται το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Κεραυνό, πρώτο για τον Μιχαήλ. Λιούις έρχεται για την επαναφορά. Ο Ρόμπερτ Λιούις. Μπάλα έξω στον Παντούρη. Εδώ ο Λιούις, ο Ρέντικας. Παντούρης για 3. Αστοχή. Το rebound από τον Χάκιντς. Σάιμον Λέμπιν. Το κενό θα δώσει στον Willis. Θα πάρει φάουλ από τον Παντούρη. 2 βολές ξανά για τον Ντάραλ Willis, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 19 πόντους
σε ένα ημίχρονο. Ο Λιούις που έχει φτάσει σε 7 βολές σήμερα. Απόλυτα έξοχος από την γραμμή. 68 τίποτα. 5 rebound όλα αμυντικά. Ένα κλέψιμο, 2 μπλοκ και ένα λάθος. Συνεχίζει να ευσοχεί από την γραμμή, 8-8, 36-33. Και 9-9, 37-33. Με τον Λιούις Ζαπτάντζος, 21 πόντους. Στον Μπάζος, κάτι προσποίηση, θα αφήσει τον Λιούις. 2 λεπτά ακριβώς για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ρέντι Κάσκλης drive, φεύγει όμως η μπάλα έξω στον Μπάζο που θα σουτάρει για 3. Αστοχή, επιθετικό ριμπάντο από τον Νέιλορ, σηκώνεται και σκοράρει. 37-35. Ο Κάμερον Νέιλορ φτάνει στους 8 πόντους και τα 6 rebound. Κάκιτς. Σάιμον για 3. Άστοχα, rebound από τον Νέιλορ. Νέιλορ που κατεβάζει και όλα την μπάλα, γυρίζει λάθος. Κλέβει ο Μπάρκερ. Δίνει στον Σάιμον τον Μιχαήλ, θα πάρει το φάουλ από τον Λιούις. 2 βολές για τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Ποιος θα πάει για πρώτη φορά στην γραμμή των βολών σήμερα. Ο Μιχαήλ, ο οποίος στο πρωτάθλημα φτάρει με 57,1%. Χαμηλό ποσοστό για γκάρντ. Υπάρχει time-out από τον ότι Ιταγιανό, αν δεν καταλάβω, θα έχει ζητήσει. Επιστρέφουμε για τις βολές του Σάιμον του Μιχαήλ. Είπαμε 57,1% από την γραμμή φέτος ο Σάιμον. Θα εξοχίσει όμως την πρώτη, 38-35. Δεύτερη, το έκανε. 39-35. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Θα μας οδηγήσει και στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Χάρπερ. Ο Ρεντίκας. Γυρίζει να την πάρει στην περιφέρεια από την πίεση της ζώνης. Εδώ ο Χάρπερ κάνει μια πολύ δύσκολη και εύστοχη προσπάθεια. 39-37. Βρήκε απάντηση απέναντι στην ζώνη του κεραυνού εδώ ο Απόλλωνας. Μπάρκερ. Κλέψιμο από τον Ρεντίκας που φεύγει στον βιασμό και θα ισοφαρίσει με αυτό το κάρφωμα. 39 όλα. 28 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπάρκερ. Μιχαήλ. Σε μπαρκαρίσει και φτάνει στο lay-up. 41-39. Έπεσε εκεί ο νομίζω Ρέντικας ήταν για να κερδίσει κάποιο επιθετικό φάουλ. Πάλι τέτοιο δεν υπήρχε. Τελευταία 6 δευτερόλεπτα. Ο Ρέντικας βγάζει στον τον Μπάζο από τη γωνία στο αργά 3. Στην μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από το Χάκινς. Έχει μια ευκαιρία για ένα buzzer beater το οποίο όμως θα είναι πολύ άστοχο. 41-39. Ένα ωραίο παιχνίδι που παρακολουθούμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Κεραυνός είναι μπροστά με ένα καλάθι, 2 πόντους. Δεν έχει όμως τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Οι ομάδες είναι στο παρκέ και πρώτη πάσα η πρώτη παραφορά για την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. 41-39. Ο Κεραυνός με τον Μπάρκερ, τον Βουίλιν, τον Χάκιν, τον Μιχαήλ και τον Στυλιανού. Εδώ Στυλιανού. Ο Απόλλωνας με τον Γκέμι, τον Χάρπερ, τον Μπαντούρη. Είδαμε το καλάθι από τον Χάκινς. Τον Μπαντούρη λοιπόν, τον Νέιλορ και τον Ρεντίκας. 43-39. Με το καλάθι του Τζόσουα Χάκινς, ο οποίος φτάνει σε 9 πόντους. Απάντηση από τον Οκουνιέμι. 43-41.
Ζέβιον Ομπουγέμι στους 8 πόντους. Έχει και 4 rebound. Ο Μπάρκερ. Τον Βίλις, αυτός το δίδυμο με τον Ομπουγέμι. Ωραία η ασίστ του στον επερχόμενο Σάιμον Μιχαήλ. 45-41 και ασίστ σήμερα από τον Ντάραλ Βίλις. Νάκπερ. Και πολύ μακριά από την προδράση του. Ο Χάρπερ. Στα 4 δευτερόλεπτα θα κλέψει ο Χάκινς από τον Παντούρη. Τον ευθυασμό θα φτάσει στο lay-up. 47-41. Το ένα το λάθος του Απόλλωνα. Πρώτο στο δεύτερο επίχρονο. Φάουλ θα κερδίσει ο Ρεντίκας. Τον βάζω στο παιχνίδι στη θέση του Παντούρη. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Πολυσταγιανός. Τον βάζω. Το έβαλε τώρα στο παιχνίδι. Και τον Λιούις για δύο και στο εκεί ο Μπουγέμι να κάνει το 47-43 και που έχει βάλει και τα δύο καλά στο απόλυνα σε αυτό το δεύτερο επίχρονο. Απάντηση με τρίποντο από τον Νίκο του Στυλιανού. 50-43. Στυλιανού κάνει τους 10 πόντους. Κάρπερ προσπαθεί να περάσει στον Μπουγέμι, θα το κάνει Πάολο Λιούις. Είναι το πρώτο φάουλ του Ντάριν Βίλις, όντως. Και επαναφορά με τον Ντέιλο, τον σταμάτησε, αλλά με φάουλ. Δόθηκε φάουλ στην προσπάθεια αυτή από τον Σάιμον τον Μιχαήλ, για να δούμε το ξαναφάσει. Πάμε στις βολές του Νέιλορ. Κάμερον Νέιλορ. Είναι πρώτη εκ των δύο βολών. Θα είναι έστοχη. Τεσσάρωνε τον Νέιλορ. 50-44. Έφτασε τους 9 πόντους και 7 rebound. 50-45. Και 7-35 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η διαφορά είναι στους 5 πόντους. Ο Μπάρκερ με τον Τομπάζο. Και ο Μπίγκεμ πάνω του. Το βγάλει έξω τον Χάκινς. Στα 3 άστοχα. Το rebound από τον Νέιλορ. Παρατηρείται ο Βίλις ότι έχει πατήσει έξω από το γήπεδο ο Νέιλορ. Ρεντίκας. Ο Βάζος. Ο Κάρπερ. Ζώνη του Κεραυνού. Δυσκολεύει τον Απόλλωνα. Κάποιες οδηγίες ζητάει ο Ρεντίκας στον προπονητή του για τον τρόπο που θα περάσουν την μπάλα. Παίξει στον Απόλλωνα. Παναφορά του Νέιλορ. Λάθος κλέβει ο Βίλις το εισεφιασμό. Θα καρφώσει. 52-45. Ακόμα ένα κάρφωμα από τον Ντάραλ Βίλις που φτάνει τους 23 πόντους. Πού θα σταματήσει σήμερα ο Βίλις? Ρετζίκας. Βάζει στην γωνία για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Βίλις το έκτο. Ο Χάκινς. Μπάρκερ για τρεις. Μέσα. 55-45. Η διαφορά εξεύεται στους 10. Και ο Πόντις Ταγιανός παίρνει αμέσως time out. Καθώς βλέπει ότι η ομάδα του μένει πίσω.
ομάδες και ο Ρεντίκας πάει για την επαναφορά. Ο Λιούις έχει επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του τον Πάζου. Έχει κάτι στον πάγκο και ο Νέιλορ. Και ο Ρεντίκας και ο Παντούρη στο παιχνίδι. Ο Ρεντίκας φτάνει στο lay-up, δύσκολη προσπάθεια. Κατεστούφηκε για αρχικά η μπάλα. Παρ' όλα αυτά, καθόδωσε να φτάσει στο lay-up. Εδώ ξανά η βάση με το ταμπλό. Θα κάνει το 55-47. Ο Ρονίδης έχει πίσω παιχνίδι επίσης εδώ με την μπάλα. Για από πλευράς Κεραυνού, Γιαννού. Ο Βίλις ποστάρει τον Οκουνιέμι, σουτάρει για δύο άστοχα. Rebound από τον Ρεντίκας. Πρώτο rebound του Ρεντίκας στο παιχνίδι που έχει και νέα πόντους. 11 πόντους. Και στον Ρεντίκας και θα σουτάρει για 3 μέσα. 55-50 με 5 πόντους από τον Λιθουανό. Κλείνει τη διαφορά στους 5. Αν θέλει να απαντήσει στη Γιαννού δεν θα καταφέρει. Ο Κουγέμπη μαζεύει το rebound. 5ο rebound για τον Τζέμιον ο Κουγέμπη. Λιούις κλείστηκε, δεν υπάρχει foul. Πάλι αυτά είναι στα χέρια του Κάκης που την πετάει χώρο, αλλά νομίζω εδώ ξανά θα έχει συνέχεια έγκαση την μπάλα, αλλά οι προμετωτές έχει ακουμπήσει πέκτη στο χώρο. Τελευταίος ο Λιούις έχει τεθεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο, στο μάτι. Θέλει λίγο χρόνο για να συνέλθει. Εδώ ξανά ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το κορυφά του. Κορονίδης στον Willis σουτάρει για 3 αστοχή. Rebound από το Χάκης τελικά μετά την προσπάθεια του Μπάρκερ που πέταξε μπάλα έξω. Ο Willis μπάλα χτύπησε στα πόδια του από την πάσα του Χάκης και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν μπορείς ο Κεραυνός να σκοράρει σε αυτή τη φάση. Προειδοποίηση στον πόδι τον Ταγιανό ότι αν συνεχίζει να διαμαρτύρει θα δεχτεί τεχνική ποινή. Ο Ελλάδης προβοητής έδωσε το κέρι του στον γενική, τον Κυριάκο τον Χρήστου. Και ο Λιούις κατεβάζει. Ο Ρεντίκας γυρίζει να πάρει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Ένα και ο ίδιος. Καλά του πέτυχε με το ξανά. Το πάω να γίνει χαμηλά. Μετά έκανε την προσπάθειά του ο Λιθουάνος. Πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι από τη γωνία που ήταν. Συνεπρεπαστό σουτ πάνω από το ταμπλό. Γιαννού πήγε στον πάγκο ελευθερίου πέρα στο παιχνίδι. Ρεντίκας Χάρπερ για 3 μπροστά στον ελευθερίο άστοχο. Rebound από τον Willis. Το 7ο rebound του Ντάρα Willis. Ο Τσάντελ θα αφήσει στον Χάκη. Χάκη πάσα του στον ελευθερίο. Πάει μέχρι το καλά. Τη δύσκολη προσπάθεια στο εκεί. Το rebound από τον Willis. Μαζί έξω στο Χάκη. Συμφωνία για 3. Μέσα. 58-50. Τον Τζόσουα Χάκινς να φτάνει τους 14 πόντους, 5 rebound και 3 assist. Ο Λιούις ο σουτ άστοχο, rebound από τον Ελευθερίου τελικά. Να βάλαμε τον Τσμέκ, τον Βίλτς εκεί. Ξανά ο Χάκινς για 3, ξανά μέσα. 61-50 από τον Τζόσουα Χάκινς. Να πετυχαίνει 2 συνεχόμενα τρίποντα. Αυτά τους 17 πόντους. Γρήγορα. Ο Χάρπερ στον Οκουνιέμι, δύσκολο καλάθι. Από τον Τζέμιον Οκουνιέμι. 61-52, 2-50 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και να δώσει και ανοίξει μια μικρή διαφορά που προσπαθεί να την κρατήσει. Ελευθερίου. Ο Willis το lay-up, άστοχος.
Επιθετικό ριμπάντ του Ελευθερίου και φάουλ στη συνέχεια. Κατάλαβα καλά σου με την τύχα στο μοσχεώσει. Επαναφορά από την baseline με τον Τσάντελς. Πάρα τώρα στο Χάκιτς, ξανά ο Τσάντελς, ασφυγείται, το Χάρπερ, δηλαδή να μπει προς τα μέσα, βρίσκει το διάδρομο, ελευθερώνεται, 63-52. Πρώτο καλάθι του Wesley Τσάντελς. Χάρπερ. Ο Ρεντίκας, ωραίο ανάποδο λέει, αλλά δεν ήταν όπως ήθελα να τελειώσει. Ο Κάκης περνάει μέχρι το καλάθι, σταματάει ο Παντούρης. Μπάλα χτυπάει εκτός από τον σκουπόρου. Κατοχή στον Κεραυνό. Εδώ ξανά το στόπ του Γρηγόρη του Παντούρη. Μπάλα συνέχεια χτύπησε εκτός αγωνιστικού χώρου. Η επαναφορά θα γίνει από τον ίδιο τον Κάκης. Στο συν-11 ο Κεραυνός. Ο Απόλλωνας προτιμάτα να λέω στην ομάδα που υποστηρίζεται. Δεν υπάρχει φάουλ εκτός φάσης από τον Χάκπερ. Δεύτερο παντικό για τον Απόλλωνα, δεύτερο και για τον ίδιο τον Χάκπερ. Η μπάλα θα παιχτεί από το πλάι αυτή τη φορά με τον Wesley Channels. Έστιμο δώσει πρώτη πάσα στον Άρη τον Κορονίδη. Ο Κορονίδης ψάχνει διάδρομο. Πάσα δεν είναι καλή. Προσοβούλης τρέχει όμως και σώζει ο Χάκης. Χάκης κρατάει. Θα βγάλει έξω από τη γωνία ο Ελευθερίου. Αστοχή, rebound ο Νέιλορ. Χάρπερ ποστάρι τον Ελευθερίου, τον βάζει στο καλάθι, θα βάλει goal foul. Ο Χάρπερ θα κάνει το 63-52 και θα έχει και μία συμπληρωματική βολή, 53-54 και μία συμπληρωματική βολή για τον Χάρπερ. Θα είναι εύστοχη. 63-55. Διαφορά πέφτει στους 8. Τσάντελς, 1-18 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Willis σουτάρει, ευστοχή, 65-55, διαφορά ξανά στους 10, με τον Willis να φτάνει τους 25 πόντους και να έχει και 9 rebound. Ο Κάρπερ στον Νέιλορ που σουτάρει για 3 άστοχα, το rebound από τον Τσάντελς. Κορονίδης από τη γωνία για 3, μέσα! 68-55! Πρώτο τρίποντο του Άρη του Κορονίδη, πρώτο καλάθι γενικότερα στην αναμέτρηση. Η πάσα ο Ελευθερίου θα κλέψει. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κάκιτς για 3, κακό σουτ. Η μπάλα έτσι που φτάνει στο σίδερο. Ο Χάρπερ έδωσε στον Τέιλορ. Κάποιες πτώσεις εκεί. Ο Χάρπερ πάει καλάθι και φάουλ, όχι δεν μετράει. Επιθετικό φάουλ στον Τσάντελς από τον Χάρπερ. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Ο Wesley Channels που πρόλευε και στήθηκε μπροστά στον Αμερικανό του Απόλλωνα. 68-55 παραμένει, 19-93 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παντούρης πήγε στον πάγκο. Ο Βάσος επέστρεψε. Ο Χάγκινς κατεβάζει τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Έχει πήγε εκτός αγώνα ο Λιούις. Ο παρόν δεν έχει διατηρητικές υπηρεσίες. Θα πάρει φάουλ ο Τσάντελς από τον Ογκουνιέμι.
στην προσπάθειά του για τρεις, θα έχει τρεις βολές ο Wesley Channels. Κακό φάουλ από τον Ομπιγέμι. Είναι το τρίτο και για τον ίδιο. Είναι ευκαιρία στο Γυραπνό να ανοίξει τη διαφορά πριν το τέλος της περίοδου με τις βολές του Channels, ο οποίος όμως θα είναι άστοχος στην πρώτη. Ο Wesley Channels, ο οποίος σουτάρει με 80% από την γραμμή. Ο Channels, ο οποίος είναι έμπειρος καλαθοριστής, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ευρώπη, στη Σλοβακία, στην Ισπέα Σβίτ. Συνέχεια πήγε στην Γερμανία, έπαιρνε δύο χρόνια στη Σλοβακία, πήγε στην Γερμανία, στις Raiffeisen Wells. 14-15 αυτό, 15-16 στην Ουγγαρία, στην Κόρμετ, μια ομάδα που έχει προπονήσει ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης. Το 16-17 πήγε στο Βέλγιο για δύο χρόνια σε δύο διαφορετικές ομάδες, στην Βίλεμπροκ και στην Άλσταρ. Μετά είναι στον Κεραυνό, μπάζερ μπίτερ από τον Ρέντι Κασίντε άστοχο. 70-55 θα είναι το αποτέλεσμα της τρίτης περίοδου, με τον Κεραυνό να τρέχει ένα 7-0 πριν από 11 ημέρες εδώ σε αυτό το γήπεδο. Σήμερα είναι στους 25 πόντους και στα 9 rebound, νομίζω να ξαφτάσει στα 20. Αλλά η double double θα κάνει σίγουρα. Ο Willis που τώρα σηκώνεται από τον πάγκο για να αφήσει το παιχνίδι. Θα έχει δώσει όλα πραγματικά αυτό το διάστημα που λείπει και ο King και ο Αμουκά. Έχει υπερκαλύψει αυτές τις απώλειες και ο ίδιος και οι υπόλοιποι παίκτες του Κεραυνού φυσικά, απλά ο ίδιος φαίνεται σε νούμερα η διαφορά που κάνει. Πάμε λοιπόν τέταρτη και τελευταία περίοδο, 70-55. Ο Ρεντίκας σουτάρει αμαρκάριστος άστοχα, όμως κάτω 10 το rebound του Willis. Χάκιν Σάντελς πιέζεται από τον Ρεντίκας, κρατάει όμως ο Αμερικανός. Θα σουτάρει από το ύψος των βολών για 2 και θα ψοκίσει. 72-55. Ο Wesley Channels, ο οποίος ήταν 6 πόντους, θα το οσυγείται και στα άλλα 2 παιχνίδια. Το Λευκόδεο, είμαστε σχεδόν στα μέσα της τρίτης περίοδου, 4 λεπτά υποτίποτε για το τέλος. Ο Αποέλ προηγείται 42-33 της έδρα. Ενώ το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ έχει προχωρήσει πιο πολύ, είναι στα μισά και το τέλος του παιχνιδιού. ΑΕΚ ΑΕΛ 80-48. Παρακολουθείτε την αναμέτρηση του Κεραυνού με τον Απόλλωνα στο CBFTV. Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησε η Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία Καλασφαίρησης, για να μπορείτε να παρακολουθείτε από κάποιο σημείο και μετά όλα τα παιχνίδια της Basket League, αλλά και άλλες διοργανώσεις όπως είναι το γυναικείο πρωτάθλημα, Β1 κατηγορία, αναπτυξιακό, εθνικές. Χάρπερ στη γωνία θα πάρει το φάουλ, θα έχει δύο βολές φάουλ από τον Willis, ο οποίος απορεί με το στήριγμα τέτοι και θα την ξανατυπάσει. Δύο βολές για τον Τρέιβον Χάρπερ, ρούκι και αυτός είναι στην Κύπρο για τον πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Ήταν στο NCAA την ομάδα της Arkansas, Arkansas Pine Blue. Έβαλε και τις δύο βολές, 72-57. Έχει φτάσει στις 15 πόντους. Το ρεκόρ του στη σεζόν είναι η 19. Αμέσως όχι, 27. Για τρεις ο Channels, 75-57. Ο Wesley Channels ήταν σε 9 πόντους.
Πάσκας. Ωραία το λέει up, ανάποδο, πολύ ωραία κίνηση από το Λιθουανό. 75-59. Το Βίτας Ρετή καταφτάσει στους 16 πόντους. Το ρεκόρ του στη σεζόν του Ρετίκας είναι 21. Με δύο βολές για τον Wesley Channels, ο οποίος έχει πάρει μπρος στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν άποδος ο πρώτο ημίχρονο, θυμίζω. Έχει βάλει και τους 8. 9 και τους 9, 10 τώρα με την πολύ βαβολή τώρα σε ο δεύτερο μέρος, 76-59. Μέσα και η δεύτερη, 77-59. Φτάνει γι' αυτό σε διψήφιο αριθμό, φτάνει τους 11. Ο Κάρπερ προλαβαίνει, πάσα αγκία του Ρετίκας. Θα φτάσει στο ΙΑΠ. 77-61. Θα λέμε την διαφορά δεν πέφτει στα 15 πόντους. Ο κεραυνός θα κρατήσει όσο το δυνατό γίνεται πιο ψηλά αυτή τη διαφορά. Εδώ αστόχησε σε δύο προσπάθειες ο Willis. Στη δεύτερη αλλοιώθηκε το τρίτο με τον Harper. Συνέχεια κάνει φάουλ ο Σάιμον ο Μιχαήλ πάντα στον Ρετίκας. Από τον Παντούρη. Αλλαγή με τον Σάιμον Μιχαήλ να φεύγει, να βγαίνει στον πάγκο ο Νίκος Φιλιάνου. Στρέφει στο παρκέ. Πάσα του Ρεντίκας. Παντούρης Ρεντίκας. Ο Χάρπερ με τον θα τον σταματήσει ο Τσάντελ. Τον Φελμαρίδη ήταν για τρεις ο Ρεντίκας όμως. Το δακάρι το 77-64. Ο Ρεντίκας θα φτάσει στους 19 πόντους. Είναι κοντά στο να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ στην φετινή σεζόν. 21 είναι αυτό. Τρίποντο και από τον Στυλιανού. 80-64. Ο Νίκος ο Στυλιανού. Επιστρέφει στο παιχνίδι με αυτό το τρίποντο που θα τον πάει στους 13 πόντους. Τρίποντο και από τον Παντούρη, 83-64. Δεν μπορεί να συγκυλάσει από την πορεία της μπάλας. Όχι, πέτυχε 80. 80-67 το σκορ. Δεν γελάει ο πίνακας. Ρεντίκας. Πέντε και 23 για το τέλος της αναμέτρησης. Αλλαγή με τον Μπάρκετ να περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Κορονίδη. Παντούρης θα επαναφέρει. Ο Νέιλορ πάει μέσα μέσα. Θα σου πάει προς όσο πιλιανό. Ας το εκεί. Το υπό τελικά από τον Τσάνελ. Το εξαρτιασμό. Πάρα του με φάουλ. Θα του φύγει πάρα από τα χέρια. Δεύτερο ομαδικό για τον Απόλλωνα. Δεν θα γίνει πολλά πολλές κεραυνός. Για μαρτυρίες ξανά από τον πάρκο του Απόλλωνα. Τάντερ περνάει στον Willis, ο οποίος έχει ξεμακάρει στο λάκανε βήματα. Εντάξει, δικαιούται και αυτός να κάνει ένα λάθος. Η κούραση τον έχει καταβάλει. Παίζει γεμάτα 40, ακούνε και τα χειροκροτήματα από όλο το κήπεδο. Αφήσαμε και εμείς να περάσει από τον ήχο του μικροφόνου.
το χειροκρότημα σε αυτόν τον εκπληκτικό παίκτη που έχει φέρει ο κεραυνός, ο Στόχος Ρυβαλιώτης, εδώ στο Στρόβολο. Ένας παίκτης που αν συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό να δουλεύει, θα αφήσει εποχή, ίσως να το δούμε και μέχρι και Ευρωλίγκα. Να αγωνίζεται. Time out από τον Φώτη του Τσακάντο. Της τελευταίας ομάδας ή αν θα αυξηθούν και ο Μαζιτών, αυτό θα είναι κάτι που θα αποφασιστεί σε μετέπειτα στάδιο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι η προκήρυξη του προαδείματος, της τελευταία ομάδα που βάζεται και δεν θέλει ο Μαζιτένος να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Το δικό μας το παιχνίδι, 80-67, ο Βίλιος προσπάθησε να περάσει μία ασίς στον εμπερκόμενο Στυλιανού. Η κατοχή είναι για τον Κεραυνό, έχει ζητήσει όμως time out ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης αυτή τη φορά. Έτσι και ακόμα μια φορά οι ομάδες θα πάνε στους πάγκους. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ για το συνεχιστή αναμέτρηση. 4 και 20 για το τέλος. Η ζωντανή μετάδοση της CBF TV ήταν η πρεμιέρα σήμερα. Αυτό το παιχνίδι που παρακολουθείτε, Κεραυνός Απόλλωνας. Τζάνε, σωστά μαντάει ο Ρεντίκας. Τρομερό μπλοκ από τον Ντομίδας Ρεντίκας, ο Λιθουανός. Ξανά εδώ, είδατε τη φάση, όσο ο Λιθουανός σταμάτησε τον Τζάνε. Λίγα στον Νέιλο, τα σουτάρει για δύο, άστοχα, η μπάλα στα χέρια του Βίλις. Το 15ο του rebound. Τελικά μπορεί να φτάσει τα 20. 3-50 για το τέλος. Μπάρκερ με τον Παντούρη. Η πάσα του στον Τσάνελ, στο 6 του Λιανού. Μπάρκερ από τη γωνία για 3, μέσα! 83-67. Λέγαμε και νωρίτερα το πόσο εύστοχος είναι από την γραμμή του τριπόντου ο Κένι Μπάρκερ. Σήμερα έχει 2-3. Νέιλος. Παντούρης μέσα στον Ογκουνιέμι. Γυρίζει αστοχή. Φόλο από τον Νέιλορ, άστοχο. Νέα προσπάθεια από τον Νέιλορ, καλάθι και φάουλ. 83-69. Και δύο βολές για τον Κάμερον Τέιλορ που έχει 12 πόντους και 13 rebound. Double και από τον Τέιλορ. Θα έχει μια συμπληρωματική βολή. Και θα είναι εύστοχη, 83-70. Πολλές από το πόντι του Τζαγιανό που θέλει να δει την ομάδα του να κλείνει τη διαφορά. Στυλιανού επιθετικό φάουλ από τον Βίλις. Ναι. Ο Βίλις θα φτάσει τα 4 φάουλ. Όχι, είδα τον Τσάντελς. Τα 2 φάουλ, δεν αντισχύει ο Βίλις. Ρεντίκας θα κατεβάσει. Νέιλον σουτάρει για δύο άστοχα. Rebound από τον Μπάρκερ. Το φεύγει το Ρεντίκας που κλείστησε. Τσάντελ. Θεοχαρίδης για τρεις. Αστοχή. Η μπάλα πάει έξω, την αφήνει ο Ρεντίκας να καταλήξει εκτός για να πάρει την κατοχή. 2-40 για το τέλος. Χάρπερ στον Παντούρη. Ρεντίκας ποστάρει τον Τσάνελς. Γυρίζει, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές, αυτό θα είναι το τέταρτο φάουλ του Wesley Τσάνελς. Θα έχει δύο βολές ο Ντομίδας Ρεντίκας για να ισοφαρίσει το ρεκόρ στο σκοράρισμα στη σεζόν.
21 πόντους είχε πετύχει απέναντι στην ΝΑΕΚ στην δεύτερη, στο δεύτερο κύριο αντίπαλος. 83-71 τον 20ο πόντο του Βεντίκας. Για να δούμε τώρα από αυτή τη βόλη αν θα ισοβαρίσει το ρεκόρ του. Θα το κάνει. 83-72 με τον Απόλλωνα να τρέχει ένα μικρό 5-4. Νίκη του Απόλλωνα που είχε σε ΑΕΚ 85-81 τότε που ο Ρεντίκας είχε με 21 πόντους. Τσάντελς για 3 άστοχα, rebound από τον Νέιλορ, τον 14ο. Ρεντίκας φτάνει μέχρι το καλάθι, δεν θα ψακίσει, ούτε φάουλ θα πάρει. Φάουλ θα πάρει όμως ο Βίλις από τον Χάκμπερ. Τέταρτο μαντικό για τον Απόλλωνα, δεν θα πάει στις φάουλες ο Βίλις. Αλλαγή για τον Απόλλωνα με τον Αρτέμο τον Τουμπάζο. Απέντει στη θέση του Κάρπερ. Οι ομάδες τώρα έχουν πληρώσει τα φάουλα από το επόμενο. Θα έχουν πολλές, οποιαδήποτε από τους δύο χρεωθεί φάουλ. Μπάρκερ. Καρύζει ο Τσάντελς. Μέχρι το καλάθι ο Τσάντελς θα στοχίσει. 84-72. 13ος πόντος του Wesley Τσάντελς, ο οποίος είπαμε τους έχει πετύχει όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Νέιλορ γυρίζει, πάσα στο πουθενά. Το 14ο λάθος του Απόλλωνα στη σεζόν κάνει 15,3 κατά μέσο όρο, είναι πολύ κοντά. 14,4 κάνει ο Κεραυνός που έχει 12 μέχρι τώρα. Μπάρκερ για 2 από τη γωνία άστοχα, ριμπάντ από τον Ρεντίκας θέλει να τρέξει. Τελευταίο λεπτό, μπαίνουμε τώρα. Στην αναμέτρηση της Ρεντίκας φτάνει στο lay-up. Αστόχησε το rebound από τον Τσάντελ στον γρήγορα. Βλέπει το Στυλιανού, φτάνει στο lay-up. 86-72. Ο Νίκος Στυλιανού στους 15 πόντους. Το ρεκόρ του φέτος είναι 16 στο παιχνίδι του Κυπέλλου με την παραλήψη στον ημιτελικό. Ρεντίκας για 3. Μέσα! 86-75. Να το ρεκόρ πόντων από τον Ντομίτας Ρεντίκας. Οι 24 πόντοι. Στυλιανού. Να μην πάει και αυτός για ρεκόρ να το σκοράρει. Θα βγάλει έξω στον Πάρκερ. Αυτός θα πάει στο lay-up αστοχή. Το rebound από τον Νέιλορ. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Νέιλορ θα πάει σε μια προσπάθεια. Καθηγητές κατοχή στον Απόλλωνα. Όμως με 8 δευτερόλεπτα και 33 δέκατα να απομένουν. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ. 86-75. Ο Κεραυνός θα φτάσει στην 15η νίκη του σε 20.